Σε άνθηση βρίσκεται η αγορά προϊόντων lifestyle και ομορφιάς, τα οποία τονώνουν την ανθρώπινη ματαιοδοξία, κάνοντας παράλληλα κάποιες εταιρείες πλουσιότερες. Μάλιστα, η χρυσή εποχή για το συγκεκριμένο κλάδο είναι πρώτων πυλών, καθώς οι δημογραφικές τάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν να ευνοούν σταθερά τις μικρές πολυτέλειες της ζωής, σημειώνει Bank of America Merrill Lynch. Αυτή τη στιγμή η αγορά της ματαιοδοξίας, όπως πολλοί τη χαρακτηρίζουν, ανέρχεται διεθνώς στα 3,7 τρισεκατομμύρια δολάρια, όσο δηλαδή αξίζει συνολικά η οικονομία της Γερμανίας, η τέταρτη μεγαλύτερη στον κόσμο, επισημαίνει ο οικονομολόγος του Αμερικανικού Οίκου, Ατζάι Καπούρ. Η επενδυτική τράπεζα εκτιμά ότι η συγκεκριμένη αγορά αναμένεται να αγγίξει τα 4,5 τρισεκατομμύρια το 2018, καθώς τα προϊόντα lifestyle αντιπροσωπεύουν έναν από τους ελάχιστους τομείς στην παγκόσμια κατανάλωση που αναπτύσσεται με ρυθμούς μεγαλύτερους από τον μέσο όρο. Τα συγκεκριμένα αγαθά δεν χρειάζεται να είναι ακριβά, αλλά ούτε και ιδιαίτερα φθηνά, ενώ τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων προϊόντων μπορεί να κυμαίνονται από καλλιντικά και smartphones μέχρι γυμναστηριακό εξοπλισμό και είδη υγιεινής διατροφής. Οι γυναίκες, οι οποίες πλέον διαθέτουν μεγαλύτερο εισόδημα, εμφανίζονται πιο επιρρεπείς στο να σπαταλήσουν χρήματα και να ενδώσουν σε αυτές τις πολυτέλειες, οι οποίες υπόσχονται να βελτιώσουν την εμφάνισή τους, όπως για παράδειγμα τα καλλιντικά αντιγύρανσης. Εκτός όμως από τις γυναίκες, οι πιο ηλικιωμένοι, τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες χώρες, έχουν την τάση να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα στην αγορά των προϊόντων lifestyle, καθώς διαθέτουν μεγαλύτερη οικονομική άνεση.